με την ανάδοτη καβαλία το πάνω το σκουλέτι και την τρώσε την Κατριβάν και τον σύντροφο Ρένα. Συζητήσαμε, τι να κάνω ρε παιδί. Λοιπόν, ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, για τον τρόπο που λειτουργεί το τμήμα, για τα κενά που υπάρχουν και στο αστυνομικό τμήμα και στο τμήμα ασφαλείας. Υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, πάρα πολλές. Η πρώτη και σημαντικότερη είναι ότι η κάμερα δεν λειτουργεί κατά παράξενο τρόπο. Υπάρχουν σημειολογικά θέματα που είναι να τριχιάζει κανείς δίπλα από το ένα και μοναδικό γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Δίπλα ακριβώς στο διπλανό χώρο έγινε ο βιασμός. Δεν είναι να το σχολιάζει κανείς, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Από το αστυνομικό τμήμα μας είπαν ότι η ομάδα βίας δεν εντάσσεται στη δύναμη του τμήματος. Τους ρωτήσαμε αν όποιος φοράει στολή μπορεί να μπει και να χρησιμοποιήσει ένα χώρο, όπως έγινε. Κάναμε μια συζήτηση για το μήνυμα που βγαίνει. Η δική μας πολιτική είναι να πλησιάσει η αστυνομία, την κοινωνία και το ανάποδο. Μα τα γεγονότα που έγιναν εδώ, αλλά και όχι μόνο, με όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα, μεγαλώνει το χάσμα. Δεν μιλάμε για μια αστυνομία που είναι κοινωνική αστυνομία, δεν μιλάμε για μια αστυνομία για την ασφάλεια του πολίτη, μιλάμε για μια αστυνομία και ειδικούς φρουρούς σε ερήφηδες. Σε τελείως άλλη λογική και άλλη πολιτική κατεύθυνση από αυτή που εμείς επιθυμούμε για την ελληνική αστυνομία και για τον ρόλο που θα παίξει στην ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε την πολιτική Μητσοτάκη, το δόγμα του νόμου και της τάξης, το ίδιο δόγμα δηλαδή που είχε ο Όρμπαν, ο Τραμπ και οι ακροδεξιές κυβερνήσεις, να αναδείξουμε τις 4.500 προσλήψεις ρουσφετιών της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι αστυνομικοί, είναι σερίφηδες, ανεκπαίδευτοι, με κύριο κριτήριο την φιλική τους τουλάχιστον διάθεση προς τη Νέα Δημοκρατία και το τι έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις. Αυτό δεν είναι η αστυνομία που θέλουμε. Και νομίζω ότι οι δημοκράτες αστυνομικοί επίσης δεν θέλουν τέτοιους συναδελφούς. Να πει και η Ανέτα και ο Ρέτ.